Τι γίνεται, ε? Βράζει και χύνεται. Τι όρεξη είναι αυτή για διακοπές. Πού πάμε? Στη Σύρο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα πιο πίσω. Έλα πιο πίσω. Είχε αυτά από εδώ. Τι. Εδώ είναι η μαλάκη. Τα κρυψάρια. Θέλω να χαλαρώσετε λίγο με τα νευράκια σας. Λοιπόν, τώρα τελειώνουμε με τις βαλίτσες μας. Καλά, δεν το λες βαλίτσα, γιατί δεν θα χωράμε στο μάξι, οπότε θα πάρουμε όλες τσαντούλες μικρές. Νομίζω εγώ έχω γίνει λίγο υπερβολική με τα outfits. Ναι, νομίζω έχω γίνει λίγο υπερβολική με τα outfits, γιατί δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει αυτό που έχω πάρει, οπότε παίρνω πάντα 2-3 επιλογές να έχω. Καλημέρα. Η ώρα είναι 5:58. Υποτίθεται ότι θα είχαμε ξεκινήσει στις 6:10, συγγνώμη, κοιμάμαι. Υποτίθεται είχαμε ξεκινήσει στις 6:10. Δεν έχουμε ξεκινήσει στις 6:10. Περιμένουμε τώρα τη Σοφία. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα φτάσουμε στο καράβι. Καλημέρα. Πάμε στη Σύρο. Μη με σκάς. Ωραία, διακοπές με τις φίλες μου. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα πιο πίσω. Έλα πιο πίσω. Γεια σας. Yes, vlog! Πού πάμε? Πάνω. Καλά, παιδιά. Θα σας δείξω εγώ πώς κοιμόταν. Θα σας πω εγώ τι έπαθα. Εγώ. Δείξτε. Δείξτε την άλλη μου, τον κύριο. Άλλο. Ο ένας φίλος, ο ένας ήταν αυτός και αυτός. Είχε δύο διαφορετικούς. Όσοι έχετε αρχήματα λέει για το εξώγειο καράς, ευθεία και δεξιά. Εξώγειο καράς, οδηγεί. Ήθελα να δείξω στη θάλασσα. Όσοι έχετε οχήματα, στο εισόγειο καράς, δίτρια, τέρμα κάτω. Ελάτε. Εγώ δεν ξαναμπαίνω σε κάθε λίγο χώρο παρακαλώ. Εσείς έχετε αυτοκίνητα. Ναι. Στο επάνω καράς είστε. Στο 5. Ωραία. Πάμε για το εισόγειο καράς, δίτρια, ευθεία και δεξιά. Πάρα πολύ. Ισόγειο καρά G3 οδηγεί. Πάρα πολύ. Ευθεία και δεξιά και φεύγετε. Χάλια. Έσχος. Για κάθε λίγο χώρο να περάσουν οι οδηγοί του ισόγειου, παρακαλώ. Για το ισόγειο καρά. Για την ράμπα μετά. Μπράβο, για αυτό το. Α, μπράβο, για αυτόν τον άντρα λίγο. Α, τόσο εύκολο. Ναι. Τιμόταν σκέτο, μπρε, κατάφερε, μαγισούλα εδώ. Αυτός έχει ένα. Μας το κάνει έτσι. Για το ισόγειο, για το ισόγειο, το τζιμπέ. Να σου πω κάτι όμως. Από τα προηγούμενα καράβια που ψάχναμε που είναι το κάθε γκαράζ. Αυτό τουλάχιστον σκαρίζει που είναι το κάθε γκαράζ. Πού πάει, τι από εδώ. Γιατί ανοίγουμε σόρφες. Εδώ είμαστε, ρε. Υπόλοιτα και τα χαρούμενα σας καλωσορίσουμε πάλι σε ένα σύντομα. Ωραία. Κάνε την αρχή. Όλοι. Action. Που να φτάσουμε πια σε αυτό το προορισμό. Η Μαρτίνα αισθάνομαι ότι... Δεν μπορώ, θα κάνουμε το.
Θα κάνουμε τώρα. Βέβαια δεν έχω κάνει 4 ώρες, οπότε. Μπορεί να κάνει τώρα. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Πήρε μίσο. Αλλά μην έχω κάνει μέσα μάξιμα. Στα 7 μποφόργα. Πού είναι η τσάντα που σου άφησα. Ε, πάει καλά, ρε. Εγώ που πήγαινα και ζητάγα λεμονάκια στον άνθρωπο, σας παρακαλώ, μπορώ να κάνω δύο λεμονάκια. Και τι σου είπε, αχ, λεμονιά μου. Όχι. Είστε αδερφές, μετά μας λένε. Αν δεν μας είπαν, είμαστε και αδερφές. Κάθε φορά μου λένε για πέσιμο. Ναι, κάθε φορά το άβολο. Σε άκυρες. Τύπου, σε μένα και σε σένα νομίζω μου έχουν πει ναι, με αδερφή με την Βιβί. Ναι, γιατί η ομοιότητα. Πού! Είναι η ομοιότητα. Το νησί με το ρίτσι. Φτάσαμε, ναι! Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας. Ας σπίτι το νησί. Σας και τα παιδάκια σας. Που πάρκαρες, δυο όλοι ήταν κάτω. Από κάτω μετά από τρεις γύρω. Έλα, όμως όσο τυχαίρει τελικά. Ναι, αλλά θα πρέπει να το ξαναβγάλω μια. Γιατί έχει εμένα. Ναι. Γιατί είχε μένα και τη στέπ. Αφού άνοιξα τα κορίτσια, εδώ είναι αυτός ο καθρέφτης που βγάλαμε το πρώτο vlog. Και εδώ να σας δείξω την υπέροχη θέα που έχει. Δεν είναι φανταστικά. Γεια σας. Όσοι γεια θυμάστε, σας. Αυτό εδώ το σπίτι είναι το πρώτο μας vlog γενικά σε αυτό ναι, το κανάλι. Ναι, εδώ κάναμε πρώτη φορά vlog. Όσοι είστε οι αληθινοί, θα το θυμάστε. Αυτό είναι το ένα δωμάτιο. Κάνει παπούτσια για να μην εδώ είναι το δεύτερο. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Ποιος παίρνει. Εδώ έχουμε το καναπέ κρεβάτι που κοιμάται η Ελένη. Έχουμε την κουζίνα. Τραπεζαρία. Αυτός ο υπέροχος εδώ καθρέφτης, μισό. Ανακατάγομαι. Το καναπέ δεν τον είχε. Τον είχε. Ωραία, πήγα να πω ότι εγώ ακόμα ανακατεύομαι. Μια πυρονιά. Τι γίνεται. Το μου. Εγώ ανακατεύτηκα, δεν ζαλίστηκα. Εγώ ζαλίστηκα και κατ' επέκταση ανακατεύτηκα. Κατ' επέκταση. Εγώ συνήθως ζαλίζομαι και ανακατεύομαι ταυτόχρονα. Εγώ τώρα πεινάω, αλλά θέλω να φάω στο όνο. Εγώ πεινάω πάρα πολύ. Αχ, ναι, θα φάμε. Να πάρουμε αυτές τις τορτίγες της Μίλη. Και τα φρούτα μ' άρεσαν εμένα. Τα φρούτα τι θα κάνουμε, δεν πρόκειται να μας χορτάσουν. Ξενέρωτη φρούτα. Φρούτα. Όταν θα πάμε αύριο και θα λες, είναι πρισμένη κοιλιά μου, πώς θα φάμε ένα φρουτάκι, ένα γιαουρτάκι. Εδώ έχει νεύρα. Πολλά. Και μιλάει άσχημα στον κύριο τον Παρκαδόρο, τον καημένο. Θέλω να χαλαρώσετε λίγο με τα νευράκια σας. Στην Άννα τα βάζουν. Πολλά νεύρα. Ένα 40. Άρεσε ένας πόσο 3-40. Είσαι πολύ καλός. Εμένα γιατί μου βάζεις 3-40. Ναι, δεν μου έδωσε και το τσιγάρο. Και το υπόλοιπο γιατί σε μένα. Για σένα, ρε! Ξέρεις, νομίζω ότι είναι εδώ το μέρος που μπερδευόμαστε με τα λεφτά. Δεν ήθελα να μου βάλει τα 12 ευρώ μου και τώρα θέλει να μου βάλει το 1,40. Και το 1,40. Κάτι που στο είπα ότι τα έχει βάλει δύο φορές. Θα μπορούσα να τα κρατήσω το τόπο. Ένα πτώμα εδώ. Η Δάφνη ακόμα ανακατεύεται από το καράβι. Η Ελένη πάει στη τουαλέτα νομίζω. Πώς είσαι? Όχι. Σε ενοχλεί ο ήλιος. Τι θες? Και πίνει άπερον. Αντί να πάρεις. Τι διαφορά θα έχεις? Yeah, I
like we're gonna want this. Η BB ανακατεύει, δεν ανακατεύω εγώ. Η BB σε αυτές τις διακοπές έχει πιο λαχείο. Του βάλαγε, εν τω μεταξύ μου λέει, η πριγκίπισσα δεν μπορείς να κουβαλήσεις τα κουβαλιά σου και μετά μου το κουβαλάγατε. Γιατί τελικά ήρθε. Ναι, λέτε, γιατί το κουβαλάγατε. Δεν ξέρω, απλά μου το πήραν και τρέξανε. Και κι άλλο στη μέση δεν μπορώ να βγάλω την Ελένη που πέρασε θάλασσα. Μάμα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό. Ελένη, ο τυραμισού σ' αρέσει. Σοφία! Σε μωράκι! Παιδιά, θα μας πάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, γυρνάμε από την παραλία τώρα και πάμε στο δωμάτιο να κάνουμε μπανάκι και να πάμε να φάμε μετά. Να ξεβρωμιστούμε, να πάμε για ένα σουσάκι και για κοκτέιλα. Θα φύγουμε? Εγώ ναι. Εγώ είμαι έτοιμη. Ελάτε να κάνουμε ένα group hug στο καθρέφτη. Ναι! Σε αυτό το καθρέφτη. Σας λείπει. Άννα. Άννα. Έλα από εδώ, εδώ έλα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ας πει κάποιος ότι έχουν αλλάξει τους δρόμους στη Σύρο. Μπράβο. Στο δήμαρχο της Σύρου που έχει κάνει τόσο ωραίους πεζοδρόμους. Πάντα είχε πεζόδρομο στη Σύρο. Όχι, όχι, όχι. Ενώ που διαφύλαξε την, των πολιτών, πώς λέγεται το σπάστο. Το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Βέβαια, αυτό. Και έφτιαξε μονίκια σαν σπίτι. Λοιπόν, πάμε να φάμε στο Σιέλ. Γιατί στο Σιέλ έχουμε πάει μόνο για μπάνια και δεν έχουμε πάει... Και δεν έχουμε πάει ποτέ να φάμε και είπαμε να το κάνουμε με τα πόδια. Γιατί πέρσι το Πάσχα μέναμε μακριά από το λιμάνι που είναι τα περισσότερα μαγαζιά και συνηθίσαμε που περπατάγαμε και είπαμε να περπατήσουμε. Πρέπει να μην ακούγεται τίποτα. Φυσάει πολύ από το κορίτσια, σας αρέσει εδώ? Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Φανταστικά. Μ' αρέσει πιο πολύ από ότι είχαμε το πρωί. Είμαστε εδώ, στο νερό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρωί αυτή η παραλία εμένα δεν μου αρέσει πολύ. Μας κάθε είναι παραλία. Είναι αυτό. Εδώ, τη σκαλίτσα. Τέλεια είναι. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Άννα, τελικά είναι τζιτζίκια ή τζιτζιρίκια? Τζιτζίκια! Τζιτζίκια είναι, σας πω τώρα. Δύο, περίμενε. Τζιτζίκια. Δύο τζιτζίκια στα ορμυρίκια. Σας το έλεγα. Μπράβο, Σοφία. Εσύ έλεγες τζιτζίρικια. Αρμυρίκια. Είναι τα δέντρα που είναι στις παραλίες συνήθως και δεν είναι τόσο αμόρφωτες και ανίδες. Τουλάχιστον ξέρεις τη γάρα. Εσύ έλεγες ότι είναι τζιτζίρικια. Το Γιάρο. Να σας πούμε την ιστορία για τη Γιάρο. Το νησί Γιάρο. Το νησί Γιάρο εκεί πέρα. Υπάρχει μόνο μία φυλακή σε αυτό το νησί, να ξέρετε. Και τους πήγαιναν όλους εκεί πέρα. Ποιος πήγαιναν, τους κομμουνιστές και τους βασανίζανε. Και πες και για το άλλο νησί. Το Μακρόνισο. Και στη Μακρόνισο βασανίζαν τους άλλους αριστερούς. Είσαι μας πληροφορίες με την Άννα για τα νησιά γύρω γύρω. Όταν η Δάφνη έκανε μετό. Δεν έκανε. Thank you.
Καλημέρα! Τι γίνεται? Είμαστε έτοιμοι! Είμαστε έτοιμοι! Καλημέρα! Αυτό κάνετε! Και νόμιζα ότι το είπε στα σοβαρά και λέω γιατί μιλάει έτσι! Καλημέρα σας, παιδιά! Λοιπόν, ένα tour. Ας κάτσω κάπου. Κάτσε στο καναπέ. Α, πολύ ωραίο πλάνο. Λοιπόν, ξυπνήσαμε. Πήγαμε με την Ελένη, πήραμε στα κορίτσια να φάμε. Και τώρα πάμε παραλία. Αυτά. Εγώ δεν μ' αρέσουν τα μαλλιά πάνω όταν βγάζω. Δεν είναι ωραίο, δεν ταιριάζει. Δεν μου πειράζει. Γεια σου, Άννα. Καλημέρα. Με τον ίδιο τόνο. Εντάξει, οκ, αφού με κοροϊδεύετε, θα ανοίγω το vlog. Θέλω καλημέρα. Λοιπόν, χθες. Ναι, χθες, παρόλα αυτά. Επειδή δεν το συνεχίσαμε ποτέ το vlog, ήμασταν στο CL. Φάγαμε σούσι. Εντάξει. Πολύ μέτριο. Πολύ flat σούσι, θα έλεγα. Φία. Δεν ήταν άσχημο, δεν ήταν και κάτι wow. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία εκεί για να φας το βράδυ. Ήταν φανταστικά. Γιατί σαν παραλία, όπως σας είπαμε και χθες, δεν μας είχε τρελάνει όταν είχαμε πάει. Γιατί δεν είναι παραλία βασικά, είναι βράχια και απλά πηδάς μέσα. Ωραία. Και μετά φύγαμε, κατεβήκαμε κάτω στο λιμάνι. Ήπιαμε ένα ποτό στο πιο. Που ήρθε με ποτό, στο πόρτε. Στο πόρτε, μπράβο. Που σας το έχουμε ξαναδείξει και το Πάσχα. Ναι. Και μετά ήρθαμε εδώ και κοιμηθήκαμε, γιατί ήμασταν χάλια από χθες. Εγώ με τη Βιβί οριακά σήμερα σταματήσαμε να ζαλιζόμαστε από το καράβι. Αυτά. Και τώρα πάμε στο Όνο πάλι για μπάνιο. Την έχουμε δει γίνει κάτι σύρο, οπότε δεν θα σας δείξουμε για κάτι τρελό. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε και απλά σαν παραλία μας αρέσει το Όνο, οπότε τώρα πηγαίνουμε απλά μόνο στο Όνο. Βέβαια και στο Κίνη έχει πολύ ωραίες παραλίες, αλλά έχουμε πάει, άμα σας ενδιαφέρει να πάτε και στο Κίνη. Και το βράδυ έχουμε κλείσει να φάμε σε ένα καινούριο μαγαζί. Λιακό. Έχω τη Σοφία εδώ, να μου λέει πώς λέγονται. Λιακό, που είναι... Τι, πού είναι? Στη χώρα. Στη χώρα είναι. Ναι. Που είναι στη χώρα, θα σας το δείξουμε. Φέτος άνοιξε. Και μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά. Είναι σαν το, πώς λέγεται, στη Μύκονο που πήγαμε στο Ιντέρνο. Α, είναι τέτοιο χώρος. Ο χώρος. Οκ, έχει τέτοιο vibe. Ήταν το αγαπημένο μου μαγαζί στη Μύκονο, δεν πέρασε πουθενά άλλο ωραίο, οπότε φαντάζομαι. Έλα μου ωραία. Ότι εκεί θα πέρασε πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Ιντέρνο. Γενικά δεν μ' άρεσε πολύ κάτι άλλο. Για να αποφτέσουμε. Όλες μας. Στην Κυριούλα. Άρα και προς μία. Και έχουμε μία φίλη εδώ από κάτω που μένουμε, που έχει ένα μαγαζάκι στο λιμάνι με διάφορα κοσμήματα, παρεό, τσάντες και τέτοια. Και ερχόμαστε κάθε φορά και τη βλέπουμε και μας θυμάται κάθε φορά τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Αυτά. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Έχουμε μαγνητάκι από τη Σύρο. Όχι, και άλλη συλλογή από μαγνητάκι εμείς αν θυμάστε. Πάμε και τώρα δεν έχουμε. Πάμε να αγοράσουμε τα κοσμήματα που σας είπαμε από την κυρία που είναι φίλη μας από εδώ. Από την Εξπέ τα ξεχνάω πως τη λένε βέβαια. Κι εγώ. Είναι κλειστό. Όχι. Θα πάρουμε μετά λοιπόν τα κοσμήματα από την κυρία. Τώρα που πάμε να πάρουμε. Σας ευχαριστώ. Ξέρουμε. Αυτός είσαι. Ο γήπας της Σύρου. Η Κώστανης η αγάπη. Εδώ είμαστε. Ωραία. Μαγνητάκι. Εδώ δεν είναι τα μαγνητάκια, αλλά. Από εδώ είναι. Τι ήταν, σαν καρδούλες. Πώς χρειάζεται. Βάλω. Ναι, και αυτό απλά. Χρέος. Τα βάζω όλα μέσα, μας είναι το μαγιό σου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Ήρθαμε να πάρουμε matching βρεθόλια, όλες μαζί. Καρδούλα, έτσι. Ναι, ναι.
Α, δεν είχαμε θα κάναμε το τουάζ. Δεν είναι μάτσι. Δικό μου. Είναι μόνο τσίβι. Δεν είχαμε να θα κάναμε τα τουάζ όμως. Ναι, εντάξει τώρα. Α, γλυκούλα μου. Καλά. Έλα, αντικειμενικά. Το δικό μου μου αρέσει πιο πολύ. Όχι. Το δικό σου επειδή είναι άσπρο. Όχι. Ναι. Δεν έχει καρδούλα. Τι χρώμα είναι καρδούλα. Έτσι, κορίτσια μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία, κάτσε να μάλλον. Πήραμε και το κοπλιμέντο μας. Στο νησί, το δεύτερο κοπλιμέντο μας. Σε μία ώρα. Ούτε ώρα. Λέω, θα έρθουμε μετά να πάρουμε από κοντά. Τώρα έχουμε αργήσει ήδη να πάμε στην παραλία που έχουμε κλείσει. Γιατί η Σοφία και η Δάφνη δοκίμασαν μαγιό. Δεν δοκίμασα, το πήρα τυχαία. Α, έτσι το πήρες. Τι πήρες τελικά. Το ίδιο με τη Σοφία να το. Έλα. Θα κάτσω εγώ μέσα, κορίτσια. Έτσι, κορίτσια. Γεια σου, Σοφία. Γεια. Γεια σου, Βίβη. Γεια. Γεια σου, Ελένη. Πάρτε μου το σου έπισε στον κόλο. Μισό. Αχ, πού ήτανε. Μισό. Στον κόλο μου. Κάτσε, κάτι είναι στο δικό μου κόλλο τώρα. Ζων. Τα ακούγονται. Θέλω τα χέρια σας. Ποια. Τα δικό μου τι το θες, μισά. Εντάξει. Είναι άλλο. Πού να το βάλω. Κάπου να μου φαίνεται το δικό μου. Αχ, δεν φαίνεται με ένα μισό. Ναι. Είναι βρώμη και καμερά σου, δάφη. Μια χαρά είναι η καμερά μου. Πάπες βρώμη και την καμερά. Εντάξει, στενούς θα το βάλω, ρε μπρο. Ρε, στενούς θα το βάλω. Εσείς δεν είστε στενούς μου. Όσοι είστε, είστε πολύ πιο. Είχε εδώ ένα καλαμάκι να μας ενδιαφέρει, Δάφνη. Βέβαια. Βγήκε χωρίς καλαμάκι. Εντάξει, τα πήρα και με σιγουριά, λέω άπειρα. Φτάσαμε. Η Δάφνη πάρκινγκ. Εδώ πέρα, πάρκινγκ. Θα πάω όπως εσύ. Πάμε. Νοσοκομείο. Δεν ξέρω τι έγινε. Αν θέλετε. Τι έγινε. Το mood. Είσαι ωραία κατά από το φοίνικα. Τι έγινε, Δάφνη. Δεν είναι πολύ το πλήρω. Σε έμεινε η κάρτα σου. Κάτι γίνεται εδώ πέρα με τα λεφτά. Κάτι φορά δεν έχουμε τη φέρνη. Δεν την πέρασα, δεν την πρόλαβα. Τι είναι αυτά! Γεια σου! Πού πας, έλα εδώ. Το τρομάξαμε το σκύλι. Έλα εδώ. Γεια σου! Όλες. Λίγορο. Γιατί δεν έχουμε κάμερα. Λες να βγάζει. Πάει η κάμερα. Γιατί. Τι κάνει. Με το στόμα του κόμμα. Με το στόμα του. Τι έξερε. Εμένα. Εσύ. Το TikTok μου. Πού να τη βάλω την πατούσα μου. Δεν αντέχω. Ρεγκίνα, αν το βλέπεις αυτό, μας έχεις πρέξει να ξέρει. Θα το κόλλω κάτω, κάτσε. Πώς. Απλά μου πατήσεις την πατούσα μου. Τι θέμα έχεις με τις πατούσες. Δεν μπορώ με την άμμο και την πατούσα. Εντάξει τώρα. Ποια το λιωμένο μου άπερολ μέχρι να έρθει Μαργαρίτα. Πόσο σου πάει το νησί. Παιδιά, λέτε, αυτή η κάμερα να βγάζει φωτογραφίες. Έχετε δει με τις digital κάμερα που πηγαίνει. Όχι, θέλει κάμερα με 100 ευρώ την παλιά. Δεν έχει 100 ευρώ. 100 ευρώ έχει μόνο, γιατί δεν θέλει. Το έχω ψάξει, κάνει 3-4 νομίζω, μία Canon. Ρε, όχι Canon και τέτοια, πιο φθηνές. Είχα δει στο TikTok. Η Classic.
Savage που μου αρέσει πολύ. Αγάπη, δεν μιλάμε για τόσο επαγγελματικές φωτογραφίες, μιλάμε για πιο aesthetic φωτογραφίες. Εγώ άμα θέλω τέτοιο επαγγελματισμό, άλλο. Εγώ θέλω τέτοιες φωτογραφίες. Αυτή που βγάζει Class Savage. Δεν βγάζει μόνο στο Instagram. Ή δεν βγάζω ωραίες με digital camera. Δεν μπορεί να βγάλει φωτογραφίες σε Class Savage. Δεν έχω ξανά πιο ωραίες, συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάποιο. Εδώ μεταξύ σα βγάζει το αγόρι τη. Πόσο καθημερινό είναι. Δεν ξέρω. Καλά, αυτή που είναι 20 ώρα δεν ξέρουν τι είναι. Ναι, αλλά οι φωτογραφίες τώρα είναι. Δεν ξέρω. Είναι... Άμα τη βάλει εδώ στο δέντρο μετά από πίσω, θα βγει ωραία. Φαίνεται και ωραία στην κάμερα. Αυτό είναι πιο ωραίο, καλέ. Έτσι από πάνω όλε. Καλή ώρα. Ευχαριστούμε. Θα πάμε και λίγο πιο κοντά. Cheers. Σήμερα στην παραλία είπαμε να πάμε λιτοδίαιτα. Έτσι κάτι λίγο. Ωραία. Ας πάμε. Είμαστε 5 πτώματα. Σίγουρα πτώματα. Όπα. Ωχα. Γιατί το τιμόνι. Σας τα άλλο. Πώς και την ξέχασες εσύ. Πεθαίνω. Μπορείς να ανοίξω λίγο το παγάπι. Όπα. Να αστέρα, ημουνιά. Ποια λεφτά, ποια όλα τα σινεμά. Μπόνους! Έχουμε γυρίσει τώρα εδώ. Δεν έχει κάνει καμία μπάνιο, μόνο η Ελένη έχει κάνει μπάνιο. Δεν μιλάμε. Μιλάμε όλη μέρα, φτάνει. Καλά λέει, τι λόγω να πούμε. Ξέρω εγώ, διακοπές είμαστε οι φίλες. Ακριβώς. Ωραία, ας πούμε. Τα νέα μας. Τα νέα μας. Τέλος πάντων. Σκεράσω, το πάω το. Εγώ μαλάκα, παιδί, είμαι έτσι. Δεν έχω εμένα. Θα το πάω το. Ναι. Δεν ξέρω, είναι το περίεργο τώρα. Εγώ γι' αυτό παίρνω πάντα μία. Δεν θα πεις να κάνεις μπάνι. Θέλω να κατέβω τις σκέψεις. Γιατί κάτι μυρίζει. Τι. Δεν πας να κάνεις μπάνι. Ό,τι μυρίζει. Ό,τι μυρίζει, μυρίζει. Πώς παίρνετε η κοπέλα που δεν. Να πω κάτι κακό. Ό,τι μυρίζει, μυρίζει. Πονάω. Το σοφάκι που κίνησε. Σοφία, έκανε σύστημα μπρίσματος σήμερα. Παιδιά, είδα στο TikTok. 20 λεπτά μπροστά, 20 πίσω, 10 λεπτά μπροστά, 10 πίσω, διάλειμμα για κολύμπι, ξαναγυρνάς, 20 μπροστά, 20 πίσω, 10 μπροστά, 10 πίσω, τρως κάτι, 10 λεπτά μπροστά, 10 πίσω και φεύγεις. Φεύγεις. Και βγαίνεις έτσι, εσύ μετά. Ναι, μόνο που βάδιξα 2-20 άλλο, δεν έκανα τίποτα άλλο, ήμουνα έτοιμο να πείσω κάτι. Δεν τα έκανα στα υπόλοιπα. Αλλά... Έχουμε μαντήρι βαθμό. Καλέ, πώς είναι. Ποια είναι αυτή η κόκκινη. Την ντομάτα. Όχι. Μπορμουνάκι. Αυτά. Δεν βγάζει την κάμερα, τσέπεις το κινητό κάτω, συνεχίζει την κρατάει. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το μαλλί σου. Ναι, δεν με νοιάζει η γνώμη του στα σχόλια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ρε, δεν είναι άσχημα, απλά είναι πάρα πολύ βρεγμένο. Δεν θα στεγνώσει. Δεν ξέρω. Βασικά, θα εσύ που πας. Στη μύτη μου. Θα έπρεπε να κάνεις μια χωριστρούλα και να τα φτιάξει. Εγώ είμαι έτοιμη. Πρώτη από ό,τι φαίνεται. Και περιμένω. Πριν σας είπα ότι δεν με νοιάζει γνώμη σας στα σχόλια. Γιατί είχα νεύρα. Αλλά τώρα που με νοιάζει, για πείτε μου. Θα κάνω πιπί και πάμε. Ναι. Εμένα μου αρέσουνε. Δεν ξέρω ότι είναι τόσο γλυμμένα. Μιλάω στα παιδιά. Τέλος πάντων. Σοφάκι ήδη, ξανά τη φοράς. Κάτι απλό. Τι λίγο, γιατί είναι πιο απλά από αυτό. Τι σημαίνει. Δεν το είχα στην Βίβη. Δεν το είχα το πιο. Η Βίβη φοράει αυτό εδώ. Και εσύ δεν έχει κάτι. Το είχα δει, ήθελα να το βάλω στο γυναικλιά μου, αλλά δεν είναι έτσι πάνω εδώ. Απλά είναι πολύ στρασωτό. Έχουμε δείξει τα outfit σας. Γιατί είναι πολύ στρασωτό. Ελένη φοράει λεοπάρ. Αυτό. Yes. Yes, of course. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να φάμε. Είμαστε! Μόνο τρώμε, παιδιά, ρωτάρι. Δεν κάνουμε τέτοια. Τρώμε. Νοστά και νάνι. Είμαστε εδώ.
Επιτέλους, διακοπές χαλαρές, χωρίς να σκεφτόμαστε τι ώρα θα ξυπνήσουμε, άντε, τι ώρα θα φύγουμε. Σήμερα μας είπαν ότι έχει και λίγο τζέρτζελο και καλά. Είναι σαν το τέρνι της Μητκόμου. Θα περάσει η φάντα. Θα πάρουμε και το φως εδώ πέρα που έχουμε για να κάνουμε μερικές φώτο. Στο νησί. Αυτά. Είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε από το δωμάτιο. Of course. Ποια παίρνει κλειδιά, όχι εγώ. Θα πάρει η Δάφνη που είναι πιο έλλειψη. Η μαμά μας. Ωραία, πάμε κι αλλού να βγάλουμε. Πάμε αλλού. Ναι, πάμε αλλού. Πάμε κι αλλού, μου κρατάει τα πράγματα. Έχουμε κάμερα man fest. Έχω φταίει αυτά τα καθήκοντα. Μα εσύ μόνο που θυμάσαι τον blog. Ε? Μεταξύ μας, εσύ μόνο που θυμάσαι ότι κάνουμε blog. Ναι, εγώ το δεν έχει καμία ελαστικά. Ναι, αλλά η Ελένη πάντα λέει, blog δεν θα κάνετε. Πίσω, πίσω. Είσαι σίγουρα. Ναι, ναι. Το πρώτο 1 million TikTok της Άννας. Αφού δεν κάνατε εσείς vlog, κάνεις εσύ. Τι γίνεται. Ψάχνουμε τώρα εδώ. Μέρος για φωτογραφίες. Φωτογραφικό σποτ. Τριάδια είναι. Αν πεις είναι πολύ μεσοβδόμαδα και είναι Ιούνιος. Είναι Ιούνιος, είναι μεσοβδόμαδα, είναι πολλά, είναι βαριά η κούπα. Με την Ελένη ψάχνουμε μια μικρή ψάχνουτσα. Ναι, αλλά δεν το βλέπω ούτε εγώ. Α, αυτό είναι ανοιχτό, αλλά έχει ψάθινες, αλλά δεν είναι το στυλ μας. Ναι, ρε γαμώτο. Εγώ που έχω κοκκινήσει και είμαι... Εντάξει, δεν πειράζει, μαύρης εσύ. Μια φορά. Μια φορά στον πόλεμο. Λοιπόν, το κλείνω. Τώρα πάμε στο... Λιακό. Στο Λιακό. Τα λέμε από εκεί. Τάσα. Αυτό είναι. Ναι. Πάμε. Εθνική έχει μακριά. Βρε, όχι. Να, εδώ λέει Ερμόπολη. Έχει κάτω εκεί που μένουμε. Α, έχει το λιμάνι, όντω. Μα το είπα. Τι να κάνουμε. Πάμε αύριο, αφού είναι κοντά λογικά εκεί που έχουμε... Ναι, αλλά πώς θα... Παρκάρι. Πώς θα πληρώσω, τότε να πληρώσουμε και εμφύ. Δάφνο! Εδώ ρε, εδώ! Τι κάνεις! Τι κάτω! 3, 2, 1! Φρέσκα ψάρια! Φρέσκα ψάρια! Φρέσκα! Και είναι και έτσι το κέντρο! Φρέσκα!
ό,τι έχετε καταλάβει, τις διακοπές είναι πολύ ήρεμες διακοπές. Συγγνώμη, δεν έχει τράπεζα να βγάλει λεφτά, η ηλίθεια. Πού θες να βγάλεις λεφτά, στην Εθνική. Θα τρέχουμε αύριο, η Εθνική είναι μόνο εκεί κάτω. Ωραία, πάμε στην Εθνική, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Πού είναι αυτή. Είναι εκεί κάτω που πρέπει να στα μάξι. Πρέπει να χωνέψουμε. Ποιο. 58. Ναι. Πρέπει να χωνέψουμε, όλοι σας το κάνουμε. Ναι, για εμάς το κάνουμε. Εμείς έχουμε χωνέψει με τη Δάφνη, κάναμε και μια βόλτα πριν. Εγώ δεν έχω σταματήσει να ρεύομαι. Κατουργέμαι. Έχουμε, τρώμε 200 φορές τη μέρα. Τι φορές τρώμε, ρε, πάτε καλά. Όλες αυτές τις κούκλες. Ναι, αλλά είμαστε όλες κούκλες. Γι' αυτό, γιατί δεν είμαστε κούκλες. Πάρ' τα 50. Αυτό τι ήταν. Στο λιακό, ε. Λιακό, ε. Εντάξει, ωραία. Να τα λέμε και σωστά. Να πάτε, παιδιά, είναι φοβερά εξαιρετικά. Το σέρβις, το φαγητό, το κλίμα γενικά, η μουσική καταπληκτική. Τι? Λέω, η μουσική, το κλίμα, το σέρβις ήταν καταπληκτικά, το φάμε τώρα είναι σύρο. Παιδιά, η Νέτα που μένω μου μαγαζί ήταν άρρωστο, να πάτε να βγάλετε φωτογραφίες μέσα. Ήταν άρρωστο. Α, για να πω, χάνω τον άντρα, ο αγαπώ. Αμάν, τι... Ξαναγέννησα. Yes. Βλέπει τη γάτα. Και έτσι κοιτάς εσύ τις γάτες. Μη την κοιμάλα. Έφαγε, εντάξει. Τόση ώρα μιλάγα. Τι λέγατε. Κι εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σ' ένα ναι με πάλι όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα. Θα φάμε copyright. Εμείς την τρομάρε, Άννα. Με τη φωνή σου. Πού είναι η τράπεζα αυτή? Πολύ μακριά είναι. Τι λες, μωρέ, που είναι πολύ μακριά? Όντως. Ναι. Εδώ στην ευθεία είναι, βρε, εκεί. Ναι, άλλο το αέρα, άλλο στην ευθεία. Ηλίθιε. Δεν ήθελε όμως, δεν μου έδωσε λίγο ψωμάκι. Εδώ, σαν τρεις. Τι τρεις? Σαν τα κατσαρίδες. Τι ήταν, όλες μαζεμένες από το ATM. Ήταν εδώ, ήταν στην... Βγάζανε λεφτά. Ήταν στην άμα έτσι. Εγώ πάλι καλά που τους παρατήρησα και έφυγα. Άρα τροχιά, είσαι ένα τροχιά. Μπορείς να βασιστείς την Ελλάδα. Εγώ έφυγα, τρέχοντας κι εγώ. Πάνω πως γίνεται να μην έχω ξυπνήσει οι υπόλοιπες, είναι νομίζω από πάνω μας, ε. Ναι, είναι από πάνω. Είναι από πάνω μας και είναι στο πάτωμα. Αισθάνομαι ότι θα πέσει εδώ κάτω. Ξύπνησε κάποιος. Για το μετά που θα αντιμετωπίσουμε. Και φυσάει, το είδες, ε. Εντάξει, δεν φυσάει. Number 2. 1, 2, 3. Πώς μπορεί να το πάει, να τρυπάει. Φεύγουμε. Θέλω. Έτσι όπως είναι το κύμα έξω από το εδώ. Πού είναι αυτός που με ξύπνησε? Πάνω και θα σου πω εγώ μετά. Θα γίνει. Και εμείς χθες κάναμε και ησυχία, το γυρνάμε, μην τους ξυπνήσουμε. Τρεμούν φρεφά. Είδες τη θαλαμιγό, πήγαινε να δεις τη θαλαμιγό. 8 και 30, κάτι έγινε αυτό. Έμενα να δεις έξω. Τι έγινε? Είναι μια πολύ καλή. Μερικοδρόμια. Όχι, είναι όντως πολύ καλή. Καλή μέρα, ρε, έκανα. Τόσο μας αρέσει. Και σίγουρα 10 άτομα. 10 καπίνες. Καλημέρα. Έχουν φωτογραφίες προφίλ με τη γυναίκα. Σοβαρά. Σοβαρά.
Με τη γυναίκα. Δεν τρέπονται. Και μου κάνει μανιακάρι από το Φεβρουάριο. Να του φιλήσουμε. Όχι τον άνθρωπο, αλλά. Αλλά κακόπαρε αν θα είναι. Καλημέρα πάλι. Με λίγο σπανάκι τζίντζερ. Περίεργη το σπανάκι. Τι πήρε, τζίντζερ, καρότο και τι άλλο έχει. Σπανάκι. Περίεργη. Τι έπαθες, ξέχασα τα βρακιά μου. Και γυρίσαμε τώρα στο δωμάτιο, πάλι καλά μας τα έχει αφήσει κάτω για να τα πάρει η Άννα. Πάλι καλά που τα έχετε λέει, πάμε χωρίς βρακιά. Χωρίς βρακιά. Όλα τα βρακιά σου έχεις πάρει. Έχω πάρει 10 βρακιά πήρε για 2 μέρες. 10 βρακιά. Για 2 μέρες. Εντάξει. Ενώ είπα γιατί πρέπει να αλλάζεις. Εντάξει, πήρα 5, ξέρω εγώ. Οκ, δεν είναι για 2 μέρες. Και αν σου τύχαινε κάτι. 5 βρακιά. Αρχίζω σου πάνω σου. Είχα άλλα 4. Εδώ είναι η μαλάκι. Α, δεν είναι. Έφυγε. Άντε πάμε. Άντε πάμε. Μα παρό που την είδες κιόλας. Πάμε να φάμε το κύμα αυτά στο σπίτι μας, τελειώνουμε. Παίζω πολύ. Τι έγινε. Βγάλε φλάζ, βγάλε φλάζ. Έχω βγάλει στα μάτια. Σοφία, πήγαινε να κλείσω. Αλλά τον είδα ρε φίλε του πήγαινε να πες. Και είπες, βασικά. Τι, άμας... να ρίξεις τον μπάτσο. Όχι, όχι. Όχι ρε, απλά σταμάτησε στους δυο πόντους ο μπάτσο γιατί στο οποίο μου φάζει να κάνει αναστροφή. Είχα βγάλει φλά. Όπα ρε, μην τρέχεις πίσω μου. Είχα βγάλει φλά. Ήταν πολύ καλό. Ήταν καλό. Ευχαριστούμε. Ας πάμε ελληνική αστυνομία. Πού να το βάλω. Στον κόνο σου. Πού είσαι καλέ. Μην πέσετε κάτω. Στον ελληνικό. Αν δεν σας διώξω. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, για το που είσαι, ναι. Ταξιδεύουμε μαζί με αυτό. Ναι. Δεν πας από την άλλη ρε. Αυτό ρώτησα. Εγώ νόμιζα ότι θέλατε για πάλι θα κάνω αναστροφή, θα με σκοτώσουν εδώ πέρα. Δεν σε σκοτώνει κανένας. Πάρα λίγο. Εγώ κάνω ακόμα ρεύω. Αν είναι στις οδηγούς. Πώς σας λένε από μέσα να μας. Όχι, εννοούσα τον καημένο με τη μηχανή, δεν ξέρω λιμενικός, ήταν τι ήταν. Λίγο το κακό. Να το έρχεται. Έρχεται. Πού κάνω. Το πλού δεν είναι. Ναι, αυτό είναι. Τι πού πρέπει να πάω. Οπότε βγαίνεις από εδώ. Αριστερά, ευθεία και μέσα. Οκ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Δεν έχει κόσμο, πέντε αλήθειες. Με τα πολλά η Σοφία πήγε να κάνει μια αναστροφή και ήρθε ένας τώρα αστυνομικός στον ελιμενικό, ήταν δεν έχω καταλάβει και της είπε δεν θα κάνουμε κάτι. Απλά. Τι να κάνουμε. Με προσοχή. Την τέσταρε λέει. Τον ευχαριστούμε όμως πολύ. Ναι, ξέρεις γιατί σε σταμάτησα. Ναι. Όχι, δεν ξέρω. Έχει μια ουρά από πίσω. Εντάξει, όμως, παιδιά, είναι πολύ εξυπηρετική να τα πω. Αυτό είναι. Παιδιά, ήρθα να σε έβριζα, να φύγει άλλο. Αφού σταμάτησαμε την κυκλοφορία, στη ράμπα. Πόσο καλή ήταν. Στη ράμπα του πλοίου. Πολύ καλό. Πες, περιμένουμε. Τις ανέβασαν τα παιδιά εδώ, στο καράβι. Τη Σοφία στο αυτοκίνητο, τη ράμπα. Εμείς θέλαμε να ανέβουμε πέρα. Κυρίες και κύριοι, παρακαλείστε να μην τοποθετείτε για να το βασανιστήριό μου τώρα ξεκινάει. Εδώ. Η Βιβίνα ήταν ανοιχτό για αυτά ήταν. Είχε ενώσει δύο καρέκλες όπως μας κάνανε τα μικρά, τα φερκά πάνω. Μετά από ένα βασανιστικό ταξίδι, επιτέλους φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Είμαστε στο πλοίο 4 ώρες. Η Βιβί είτε είναι έτσι, είτε είναι ξαπλωμένη, δεν έχει. Έχω πάρα πολύ ξαπλωμένη. Δεν έχει. Δεν έχουμε ανταλλάξει κουβέντα με τη Βιβί. Ζαλιστικές. Όχι, πάλι καλά, όχι. Εντάξει, κοίτα, το πήγαινε, δεν το έχω ξανακάνει αυτό στο ζωή μου. Ποτέ. Τώρα ήταν οκ. Και κοιμήθηκες πρώτη φορά. Έτσι. Έτσι. Ζαλίστηκες. Ναι, η Σοφία έχει πάει, έχει καθίσει ένα πακέτο, έχει πει κουακόλα. Ω, Βιβί, ζαλίστηκες. Ωραία. Σε όλο το ταξίδι. Πήγαινε πάρα πολύ, στο έλεγχο μόνο για κάποιο ζαλί. Τέλεια. Εγώ δεν κατάλαβα Χριστό. Καταλάβαμε. Τίποτα. Δείξε το υπέροχο. Ναι. Το υπέροχο. Το αλάτι παντού. Πολύ, είναι ευχάριστο ταξίδι. Ε. Καλά, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ιστερφέλη. Για ένα ακόμα υπέροχο ταξίδι σας. Τέλεια.
τα πούμε με GN Airlines την επόμενη φορά.